Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι ανάμεσά σας. Έρχομαι όλο και πιο κοντά τα τελευταία 12-13 χρόνια σε αυτό που κάνετε με έκπληξη και θαυμασμό συνέχεια. Θα το καταλάβετε αυτό από μια ομιλία που ξεκινάει και αναπτύσσεται γύρω από αυτό το μοτίβο της έκπληξης. Η πλατφόρμα Μνημεία και Μουσεία Αγώνων του Λαού εκπληρώνει παραδόξως με άειλα ψηφιακά μέσα μια κρίσιμη υλική αποστολή. Επιτρέπει σε αυτή τη μακροχρόνια και γιγαντιαία επέμβαση του ΚΚΕ, που υπόσχεται να γεμίσει τη χώρα με σημαντικές κατασκευές, τιμητικές πλάκες, ανασκαφές, γλυπτά και άλλες καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις, να πάρει την πραγματική του διάσταση ως μια ολότητα, ένα πλέγμα από παρεμβάσεις που ξεπερνά πια τη μερική μνημόνευση αποσπασματικών γεγονότων. Δημιουργεί ένα τεράστιο μνημονικό τοπίο του μαχητικού και πάντοτε μάχημου κομμουνισμού στη χώρα μας. Ή καλύτερα τώρα και με τη συμβολή αυτής της πλατφόρμας αναδύεται και αποκτά υπόσταση μια βία παραμερισμένη ιστορία της Ελλάδας που πηγαίνει ενάντια στην κυρίαρχη αστική ιστορία. Δημιουργείται έτσι η εναλλακτική ιστορική γεωγραφία του κομμουνισμού και των αγώνων του στη χώρα μας, γραμμένη με πραγματικά αντικείμενα και κατασκευές στο φυσικό χώρο. Τώρα το εγχείρημα αποκτά και τους ψηφιακούς του χάρτες. Ποιοι όμως είναι οι θεατές ή καλύτερα οι επισκέπτες αυτής της ελληνικής κομμουνιστικής γεωιστορίας, θα την ονόμαζα, στα απομακρυσμένα, δύσβατα, σχεδόν απόκρυφα μέρη που αναδύεται. Εμείς οι ιστορικοί της τέχνης λέμε ποιος είναι ο ορίζοντας υποδοχής τους και πώς αυτός περιπλέκεται από τις συνθήκες, το περιβάλλον της έκθεσής τους. Λόγω ακριβώς αυτών των συνθήκων μου αρέσει να ονομάζω αυτά τα περίεργα μνημεία ξαφνικά μνημεία. Μνημεία στη μέση του πουθενά, σε εισαγωγικά το πουθενά, το οποίο επιτέλους η σύνθετη αυτή πρωτοβουλία έρχεται να του δώσει τη σημασία που του αξίζει και να το βάλει στον χώρο και τον χάρτη γεωγραφικό και ψηφιακό. Βαριά και πρωτοποριακή δουλειά. Τι είδους θεατή περιμένουν αυτά τα ξαφνικά μνημεία στις σημερινές τους ερημιές? Οι σύντροφοι και τα έντυπά μας έχουν πολύ σωστά αναφερθεί στις σπουδαίες εσωτερικές λειτουργίες αυτών των μνημείων, στην αναγκαιότητά τους για τους συγγενείς των αγωνιστών, για τα μέλη του κόμματος, για τους πολλούς φίλους και το ενδιαφερόμενο κοινό εκτός Ελλάδας. Οργανωμένες επισκέψεις βρίσκονται στον πυρήνα της πολιτικής οικονομίας της μνήμης του ΚΚΕ και η σημασία τους στην παραγωγή και αναπαραγωγή δεσμών συγκίνησης και αλήθειας, πολιτικής και βιωματικής αλήθειας μεταξύ των μελών δεν μπορεί να υποτιμηθεί. Γι' αυτό και η ποιότητα της παρέμβασης της τέχνης και των γλωσσών της είναι σημαντική για την πολιτική κοινωνία και επικοινωνία του κόμματος. Εδώ όμως θα ήθελα να περιγράψω τον άλλον, τον αφελή θεατή ή μη προειδεασμένο θεατή, αντιμέτωπο χωρίς προειδοποίηση με αυτά τα μνημεία. Θέλω δηλαδή να σας δώσω μια ιδέα για έναν επισκέπτη, ο οποίος όμως συχνά, όπως συχνά γίνεται με την τέχνη και τα άλλα πολιτισμικά προϊόντα, βιβλία, δηλαδή λογοτεχνία κλπ., ξεπερνά κατά πολύ τις προσδοκίες του παραγωγού του έργου. Για έναν θεατή σαν τον εαυτό μου, για τον οποίο, όπως θα εξηγήσω αμέσως, τα μνημεία αυτά είναι φτιαγμένα για να σε περιμένουν να σκοντάψεις πάνω τους. Έτσι απροσχεδίαστε και ξαφνικά σκοντάψαμε πάνω σε ένα από τα μνημεία της πλατφόρμας, εγώ και η γυναίκα μου και ένα εμπείρετο μωράκι 2 ετών, ένα ζεστό και ηλιόλουστο μεσημέρι του Φεβρουαρίου. Τελείωσα προειδοποιητά. Ξεκινώντας από τα Γιάννενα για τη Φλόρινα και χωρίς καμιά άλλη υποψία, πήραμε το επαρχιακό δίκτυο Ιωαννίνων Κόνιτσας Πενταλόφου για ένα καθαρά τουριστικό διάλειμμα, ένα road trip, λένε οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι, με φωτογραφικές φιλοδοξίες και άλλες τέτοιες απολαύσεις. Γελάσαμε με τον δρόμο και τα ποτάμια και με κατεβασμένα τα σαγόνια και ξαναμένοι, αναμετριόμασταν με το σφιγμό του τοπίου, κοιτώντας μια δεξιά και μια αριστερά στις αντίθετες διαθέσεις του, από τη μία ο αργός και πλατής αραντάπορος, από την άλλη απόκριμνες και στενές χαράδρες του γράμμου, και όλα λαμπύριζαν ξένιαστα και αθώα. Τότε ακριβώς πέσαμε πάνω σε ένα κτίριο που δεν έμοιαζε με τα άλλα. Δίπλα στο δρόμο. Σημαίες, σύμβολα, στήλες, ενημερωτικά πάνελ του ΚΚΕ. Έπεσε πάνω μας ένα από τα μουσεία του Δουσουέ της περιοχής στη Θεοτόκο. Καλύτερα, έπεσε πάνω μας η ιστορία και η βία, ξαφνικά, μέσα στον τουριστικό μας παράδεισο. Αισθανθήκαμε το σοκ αυτών των δύο ευγενών βοσκών από τον περίφημο πίνακα του Νικολά Πουσέν, βοσκή στην Αρκαδία. Μέσα στο ιδηλιακό τοπίο της παραδεισένιας Αρκαδίας του Βυργίλιου έρχονται και αυτοί ξαφνικά αντιμέτωποι με κάτι εξίσου βίαιο που δεν περίμεναν, τον θάνατο. Τον θάνατο με τη μορφή αυτού εδώ του τάφου που βλέπετε, που φέρει πάνω του την επιγραφή «Ετιν Αρκέντια Έγκο».
μιλάει ο τάφος και μέσα από τον τάφο ο θάνατος και ο νεκρός και λένε «Ακόμη και στην Αρκαδία και εδώ ακόμη είμαι πάλι παρόν». Η απόλαυση της ζωής αντιμέτωπη ξαφνικά με τον θάνατο. Βρήκαμε και εμείς τον παράδεισό μας για να βρεθούμε αμέσως μετά αντιμέτωποι με την ιστορία και τη βία της. Διακοπή του τουριστικού ιδυλίου από τον βίαιο χρόνο. Παύση. Από εκείνη τη στιγμή και μετά τίποτα δεν έμεινε το ίδιο για το ταξίδι μας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μειώθηκε η απόλαυση του ταξιδιού. Το αντίθετο. Τα μνημεία αυτά της ιστορίας κάνουν την εμπειρία του φυσικού χώρου πυκνότερη, προσθέτουν σε αυτή. Στην προκειμένη περίπτωση προσθέτουν στον κοιμισμένο και ανέστητο φυσικό χρόνο που βλέπει ο τουρίστας κάτι από τον επαναστατημένο και επαναστατικό χρόνο που μόνο του πια το ΚΚΕ στην Ελλάδα εκπροσωπεί. Τι σπουδαία πράγματα κάνει αυτή η συνάντηση της επαναστατημένης ζωής με τον θάνατο και τι ορμή δίνει στα όνειρα και τη ζωή, το εξήγησα πρόσφατα σε ένα άρθρο στην ΚΟΜΕΠ για ένα άλλο επικό επίτευγμα της οργάνωσης του ΚΚΕ, την πιλωτική ανασκαφή του νοσοκομείου του ΔΟΥΣΟΥΕ στον Γράμμο, η οποία φυσικά συμπεριλαμβάνεται στην ψηφιακή πλατφόρμα με άφθονη μάλιστα τεκμηρίωση, όπως είδαμε πριν λίγο. Αυτό το παραγωγικό ταρακούνημα που εξηγώ εδώ παραμονεύει σε πολλές από τις επιλεγμένες τοποθεσίες του εγχειρήματος. Στον Πηξό, στο Βροντερό, στην πύλη που είδαμε πριν, στα Ξερονήσια. Και αλλού. Οι τόποι του αγώνα, δάση, κορυφές, ξεροβούνια, ποτάμια, γκρεμή, είναι φτιαγμένοι να κάνουν την επιστροφή της ιστορίας και της ζωής ξαφνικά συμβάντα. Και όλα αυτά προσδιορίζουν πάλι παραγωγικούς κύκλους έκπληξης και ενημέρωσης, σοκ και γνώσης. Πρέπει να το πω και αυτό. Αυτό το ταρακούνημα προσδιορίσε για μένα την αφετηρία μιας στενότερης επιστημονικής και ιστορικής ανασχόλησής μου με αυτό το κεφάλαιο της ιστορίας του ΚΚΕ, που μέχρι τότε νόμιζα ότι είχα καταλάβει, ήξερα ποιος είναι ο καλός και ο κακός, έτσι μεγαλώσαμε κλπ. Από αυτή τη στιγμή και μετά, άρχισα από το 2022 και δηλαδή και μετά, άρχισα να μελετώ έτσι, μαζί με τα μνημεία αυτά και αυτούς τους τόπους και όλες τις δράσεις, όλες τις συγκινήσεις, όλα τα αφηγήματα και όλες τις συγκρούσεις που σχετίζονται με την ιστορία του κόμματος. Δεν θα επιμείνω άλλο. Επιγραμματικά ξεχωρίζω μερικές ακόμη κρίσιμες συνεισφορές αυτής της διπλής πρωτοβουλίας του ΚΚΕ, με την ψηφιακή πλατφόρμα πια στο κέντρο της να προσθέτει κέρυες δόσεις υπεραξίας στα μνημεία. Πρώτον, είναι εντυπωσιακό ότι αυτή η τυχαία και ξαφνική συνάντηση που μπορεί να συμβεί στον πραγματικό χώρο με τα αποτελέσματα που περιγράφω, είναι τελικά και το κατεξοχήν είδος της εμπειρίας που διευκολύνει ο ψηφιακός χώρος, μέσα στον οποίο η εν λόγω πλατφόρμα με τα ξαφνικά μνημεία θα λειτουργήσει. Δεύτερον, είναι επίσης εντυπωσιακό ότι οι πρωτοβουλίες αυτές σηματοδοτούν μια ριζοσπαστική στροφή στην ενασχόληση του κόμματος με την ιστορία του, μια στροφή από την περήφανη αντίσταση και τον κεντρικό ρόλο του ΚΚΕ στην οργάνωση και την επιτυχία της, προς την εξιστόρηση επιτέλους της ταξικής σύγκρουσης κατά τη διάρκεια του εμφυλίου. Ποια είναι δηλαδή την πραγματική τσουκνίδα της ελληνικής δημόσιας ιστορίας και ιστοριογραφίας στην Ελλάδα, η οποία δεν αφήνει περιθώρια για υποκρισίες και θολές ιδιοποιήσεις, όπως δυστυχώς έγινε με τη μεγάλη ηρωική στιγμή της αμικής αντίστασης από διάφορους τυχοδιώκτες και οπορτουνιστές. Τρίτον, το εν λόγω εγχείρημα είναι με εθνικές ακόμη και με διεθνείς προδιαγραφές μία ιστορική εξαίρεση, που πηγαίνει κόντρα τόσο στην εξαναγκαστική σιωπή και λύθη της επίσημης Ελλάδας για το θέμα, όσο και ενάντια στη λησαλαία πολιτισμική επίθεση μαζικής μνημοκτονίας που δέχεται η κομμουνιστική ιστορία του 20ου αιώνα σε όλη την Ευρώπη. Τέταρτον, το εγχείρημα του ΚΚΕ και της πλατφόρμας καταδεικνύει μια επίσης ιστορικού μεγέθους ιδιαιτερότητα. Ενώ οι άλλοι επιδίδονται σε βία και αρνητικά εγχειρήματα, κατεδαφίζουν και αφανίζουν σοβιετικές και αντιφασιστικές μνήμες και μνημεία, Ουκρανία, Βαλτική, ή μεταφέρουν, αντικαθιστούν και παλινορθώνουν κτίρια και μνημεία, ειδικά στη Γερμανία αλλά και στη ΣΥΠΑ, ή πάλι αναπλαισιώνουν και μετονομάζουν, φτιασιδώνοντας ντροπιαστικές στιγμές της ιστορίας τους, Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Το ΚΚΕ δεν δουλεύει με την άρνηση ή την καταστροφή μνήμης, αλλά με ανακτήσεις και προσθήκες ιστορίας. Η παγκόσμια ιδιαιτερότητα της ελληνικής κομμουνιστικής περίπτωσης στο σημερινό κύκλο των πολιτισμικών πολέμων και του πολιτισμικού ιμπεριαλισμού είναι πράγματι εκνευριστική για κάποιους. Και αναδεικνύει ότι αν και το παρελθόν και η ιστορία συχνά λιδωρούνται από τις κεντρικές ιδεολογικές πλατφόρμες ενός δήθεν παροντικού καπιταλισμού που νοιάζεται μόνο για το μέλλον,
Μας το είπε πολύ ωραία και ο Τάσος αναφέρθηκε στην αρχή, στην πρώτη ομιλία, παραμένουν για αυτόν, για τον καπιταλισμό δηλαδή, προνομιακά πεδία σύγκρουσης. Ακριβώς. Ο πολιτισμικός πόλεμος σήμερα μένεται. Αυτό είναι που συνειδητοποιεί το κόμμα και η απάντησή του, η απάντηση που δίνεται σήμερα είναι κέρια και δυναμική. Πέμπτον. Η απάντηση του εγχειρήματος τόποι αγώνα, μνημεία έτσι, και μουσεία των αγώνων του λαού είναι ακόμη παραπάνω κέρια γιατί φανερώνει θαραλέα κάτι ακόμη πιο τραγικό. Ότι αυτή η συστηματική μνημοκτονία που διεξάγεται σήμερα από την υπεριαλιστική βιομηχανία του πολιτισμού στην Ουκρανία και τη Βαλτική, τη Γερμανία και αλλού είχε ήδη συντελεστεί στην Ελλάδα από την αρχή ακόμη του ψυχρού πολέμου. Αναδεικνύει δηλαδή με θεαματική συνέπεια την ντροπή και την ένοχη σιωπή και παραμέληση οποιασδήποτε μνήμης του εμφυλίου από τις γνωστές αστικές κυβερνήσεις μεταπολεμικά. Ακριβώς η μοναδική πρωτοτυπία του εγχειρήματος τόποι αγώνα δεν είναι πια κάτι για πανηγυρισμούς. Αναδεικνύει την τραγωδία της ελληνικής εθνικής ιδεολογίας και ιστορίας όπως μας την παρέδωσε σήμερα ο αντικομουνισμός δεκαετιών, διάτρητη από μαύρες τρύπες και ένοχες μουτζούρες. Και αυτό που επιχειρεί το συνολικό εγχείρημα τόποι αγώνα, μνημεία και μουσεία αγώνων του λαού δεν είναι απλώς μια ανάκτηση όπως έλεγα παραπάνω, αλλά μια ανοικοδόμηση μνήμης από το μηδέν. Μια ανοικοδόμηση πάνω σε μια ιστορική έρημο. Όλα αυτά που περιέγραφα στην αρχή της ομιλίας ως ξαφνικά μνημεία που ξεπηδούν στις ερημιές και στείνουν ενέδρες στον ανυποψίαστο περιηγητή είναι φυσικά το ιστορικό αποτέλεσμα της ίδιας της φύσης και της ιστορίας των αγώνων που καταγράφουν. Οι λαμπρότερες σελίδες γράφτηκαν σε αυτά ακριβώς τα προσπέλαστα σημεία λόγω της φύσης του Αντάρτικου και των πολιτικών διώξεων. Αλλά είναι επίσης και το ιστορικό προϊόν μιας πιο σοβαρής αρνητικής ιστορικής επιχείρησης μνημοκτονίας. Αποτελούν στην πλειοψηφία τους σημεία μηδέν της ελληνικής ιστορίας που δεν τα διεκδίκησε ποτέ κανένας από τους δίθεν νικητές. Αντιθέτως, ή τα κατέστρεψαν εσκεμμένα, ή τα περιέφραξαν και τα απέσυραν από το χάρτη σαν να ήταν απόρριτα στοιχεία, όπως η σπηλιά του Κόκαλη, για παράδειγμα, που για χρόνια έμενε ένα στρατιωτικό μυστικό. Δηλαδή αποτελούν τον ορισμό αυτού που θα ονόμαζα τεκμήρια της ντροπής και του φόβου της κεντρικής εθνικής πολιτικής κοινής της χώρας και της ιστορίας που υπηρέτησε. Το μνημείο στη Φλόρινα μαζί με τα μνημεία στη Γιάρο και τη Μακρόνισο ή το Τρίκερι εμβληματοποιούν τέλεια αυτά τα κενά και μάλιστα με οπτικές και καλλιτεχνικές επιλογές ισχυρού αντίκτυπου. Ειδικά το μνημείο της Φλόρινας αποτελεί την αβαρχίδα στον στόλο των συγκεκριμένων μνημείων για πολύ καλούς λόγους. Ο ομαδικός τάφος 850 περίπου εκτελεσμένων μαχητών του ΔΟΣΟΕ, πάνω στον οποίο στέκει σήμερα το σύμπλεγμα του Μέμου Μακρύ, περιέχει ένα από τα φρικτότερα και ακόμη ατιμόρυτα εγκλήματα πολέμου του ελληνικού εμφυλίου και δεν έχει ακόμη επίσημα αναγνωριστεί ή καταδικαστεί. Ξέρω ότι το κόμμα δουλεύει προς αυτή την κατεύθυνση και πρέπει να το κάνει όσο δυναμικά συνεχίζει να το κάνει. Αντιπροσωπεύει την ιστορική ερήμωση για την οποία μίλησα παραπάνω, για τον πρόσθετο λόγο ότι έχει ανεγερθεί πάνω σε ιδιωτική γη που αγοράστηκε από το ΚΚΕ και όχι σε δημόσιο χώρο, όπως το κόμμα διεκδικούσε να γίνει για δεκαετίες και όπως θα ήταν υποχρέωση οποιασδήποτε δημοκρατίας που σέβεται τον εαυτό της να κάνει. Αλλά φυσικά δεν πρόκειται για δημοκρατία και δεν έγινε. Οι περιγραφές και οι φωτογραφίες από το σύγχρονο υλικό που διασώζεται στην πλατφόρμα είναι συγκλονιστικά. Αλλά ακόμη συγκλονιστικότερη είναι η ζωντανή αίσθηση του σημερινού επισκέπτη ότι κάτω από τα πόδια του και κάτω από αυτές τις 9 αγέροχες και στιβαρές κολοσιαίες φιγούρες του Μακρύ, με τα χέρια και τις γροθιές του σηκωμένες στον ουρανό, βρίσκονται ακόμη τα ανάκατα κατάλοιπα των νεκρών. Η επιλογή του συμπλέγματος του διεθνούς φήμης κομμουνιστή καλλιτέχνη Μέμου Μακρύ αποτελεί μια κορυφαία επιλογή εκ μέρους του ΚΚΕ. Θα χρειαζόμουν μια μονογραφία για να το εξηγήσω τόσο από νοηματική και πολιτική άποψη όσο και από την άποψη της στιλιστικής και της ιστορικής αξίας του πρωτότυπου έργου αλλά και της κέρυας επανασημασιοδότησής του στο νέο ιστορικό και συγκινησιακό περιβάλλον στη Φλόρινα σήμερα. Το έργο κέρδισε πανηγυρικά τον αντίστοιχο δημόσιο διαγωνισμό με τον τίτλο «Μνημείο για τους Ούγγρους Μάρτυρες στο Μάουτχάουζεν», δηλαδή για όλους τους πολιτικούς μάρτυρες του φασισμού και του ναζιστικού ολοκαυτώματος. Η επιλογή του για τους μάρτυρες του ΔΟΣΟΕ είναι ευτυχής και χτίζει πάνω στις εύλογες συνέχειες ανάμεσα στο λασπωμένο χωράφι της Φλόρινας
και τόσων άλλων παρόμοιων λάκων στα στρατόπεδα εξορίας και αλλού και τους ομαδικούς τάφους των ναζιστικών στρατοπέδων συγκέντρωσης. Είναι ακόμη ευτυχέστερη η επιλογή του έργου και από στιλιστική άποψη, αφού έρχεται την κατάλληλη στιγμή να συμμετάσχει σε μια διεθνή συζήτηση για την ιστορική αποτίμηση και επαναξιολόγηση του σοσιαλιστικού ρεαλισμού μακριά από τις διαστρεβλώσεις που αυτός υπέστη από την ψυχροπολεμική πολιτιστική βιομηχανία. Με τα πολεμικά, όπως πρόσφατα έφτασαν να αναγνωρίζουν ευρέως ακόμη και καθαράστικες πηγές και ιστορική της τέχνης, ο σοσιαλιστικός ρεαλισμός, ειδικά στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης αλλά και στη Σοβιετική Ένωση, υπήρξε ένας εξαιρετικά σπουδαίος παράγοντας για τη διαμόρφωση του μεταπολεμικού μοντερνισμού στις χώρες αυτές, με έργα πρωτοποριακού μορφολογικού πειραματισμού και έντονης συγκινησιακής ισχύος και συναισθηματικής έκφρασης. Από αυτή τη μήτρα βγήκε και το έργο αυτό του Μακρύ και ενίσχυσε μία τάση μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1960 στην Ουγγαρία που ονομάζουμε σοσιαλιστικό μοντερνισμό και έχει μελετηθεί πολύ λίγο. Αυτή η πολλαπλή βαρύτητα του έργου αντανακλάται ωραία και στην ιδιαίτερη σημασία που του δίνει η πλατφόρμα Μνημεία και Μουσεία Αγώνων του Λαού με έναν πολυμεσικό τρόπο, φωτογραφίες, βίντεο, κείμενα, περιηγήσεις, κλιπάκια κλπ. Η πλατφόρμα καταγράφει ζωντανά τις δράσεις του ΚΚΕ σε ένα βαριά φορτισμένο περιβάλλον. Από τον εντοπισμό του μαρτυρικού χώρου μέσα στις τσουκνίδες και τα λασπωμένα χώματα, μέχρι την περήφανη ανέγερση του μνημείου. Μου άρεσε εξαιρετικά η παρουσίαση του Τάσου Αντωνίου της πλατφόρμας στην αρχή, ακριβώς και για αυτή τη συνδιάσταση, για τον τρόπο με τον οποίο έτσι, αναδεικνύει την ανέγερση αυτών των μνημείων ως μια ιστορική διαδικασία, μια εσωτερική διαδικασία με τη δική της ιστορία μέσα στο κόμμα. Από την Παπαρίγα και πριν. Από το Φλωράκι, την Παπαρίγα, τώρα Γενικό Γραμματέα, μέχρι σήμερα. Η έμφαση του βίντεο στις κατασκευαστικές διαδικασίες που συνόδευσαν την ανοικοδόμηση του μνημείου, στους εργάτες, τα μηχανήματα, τους γερανούς και τα υλικά, παρουσιάζουν το μνημείο όχι ως ένα ουρανοκατέβατο δημιούργημα, αλλά ως μια υλική διαδικασία σε επαφή με τη γη μέσα στην οποία καρφώθηκε. Πολύ ωραία το ανέδειξε αυτό το στοιχείο της εργασίας και η κυρία Τσιρώνη λίγο πριν με τη δική της παρουσίαση. Το μοντάζ το κλιπάκι που συνοδεύει την τεκμηρίωση της πλατφόρμας είναι κοφτερό και η ταχύτητα της εργασίας βαριά και σταθερή με τον φυσικό σωματικό της ρυθμό. Δεν υπάρχει εδώ κανένα από αυτά τα συνηθισμένα εφέ επιτάχυνσης σε ανάλογα βίντεο, τα οποία αποσυνδέουν την εργασία από τον κοπιαστικό της χρόνο και την κάνουν συνήθως μια καρικατούρα. Κλείνω με μια τελευταία αλλά αναγκαία παρατήρηση που θα μου πάρει περίπου 2,5 λεπτά να εξηγήσω. Και σχετίζεται με μια βαριά ιστορική ηρωνία που με τη σειρά της συνδέεται με την επιλογή Μακρύ και δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Την ίδια εποχή που ο Μακρύς θριάμβευε στη σοσιαλιστική Ουγγαρία και συμμετείχε με το έργο του αυτό στον εορτασμό της νίκης ενάντια στο φασισμό, η Ελλάδα είχε βυθιστεί στο έρευος του φασισμού και των βασανιστήριων των ντόπιων στρατοπέδων συγκέντρωσης στην εξορία. Αυτοί που λένε σήμερα ότι βρίσκονταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας ήταν τότε στην ουσία οι απόβλητοι της ιστορίας, οι ηττημένοι του αντιφασιστικού αγώνα. Από αυτή και κρύβονταν. Από αυτήν την άποψη, τον γλυπτό μεταφερμένο στη Φλόρινα δεν μπορεί να σηματοδοτεί τον θρίαμβο ενάντια στο φασισμό, όπως το έκανε για παράδειγμα στην Ουγγαρία, αλλά τη συνεχιζόμενη μαρτυρική μάχη ενάντια του. Αν το μνημείο του Μακρύ στην Αυστρία μνημονεύει τα δικαιωμένα θύματα του φασισμού μετά το 1945, μετά τη μεγάλη αντιφασιστική νίκη δηλαδή, στην οποία οι κομμουνιστές έπαιξαν τον πρωταγωνιστικό ρόλο, στη Φλόρινα το ίδιο μνημείο έρχεται σήμερα για να μνημονεύσει τους άλλους περήφανους κομμουνιστές, τα επιμακρών αδικαίωτα θύματα του μοναρχοφασισμού, του υπεριαλισμού και του αστικού τους προσωπικού στην Ελλάδα. Αδικαίωτα μέχρι πρόσφατα. Μέχρι το μνημείο της Φλόρινας δηλαδή, μέχρι να αναλάβει δράση ξανά το ΚΚΕ. Και να τονίσω και αυτό. Μετά το μνημείο αυτό δεν μιλάμε πια ακριβώς για θύματα. Όπως έχει τονιστεί, η μεγάλη δημόσια επιτυχία του έργου του Μακρύ έγκυται ακριβώς στον συνειδητό τρόπο με τον οποίο το θύμα μεταμορφώνεται μπροστά στα μάτια μας το αντίθετό του, χωρίς βέβαια να αρνείται τη βία που υπέστη. Το θύμα δηλαδή επιστρέφει ως θριαμβευτής, ως αγωνιστής και νικητής, με σηκωμένες τις γροθιές, παρά τις μαρτυρικές συνέπειες και τις φρικαλαιότητες που καταγράφει. Σε αυτό ακριβώς βρίσκεται η επικαιρότητα του γλυπτού του Μακρύ σε σχέση με την τραυματική εποποιία και τις θυσίες του Δούσου Έστη Φλόρινα που σχεδιάστηκε να υπηρετήσει, δηλαδή σε σχέση με το νέο του περιβάλλον.
ότι δηλαδή οι νεκροί μαχητές του Δημοκρατικού στρατού επιστρέφουν ως θριαμβευτές επιτέλους. Χάρη στο ΚΚΕ, χάρη στις αδιάκοπες επιδρομές σας στον καυτό πυρήνα της ιστορίας, κυρίως τώρα, χάρη και στις ψηφιακές σας καταγραφές που θα δώσουν σε αυτό που έχετε καταφέρει ακόμη μεγαλύτερη επικαιρότητα. Ευχαριστώ.